Από θαύμα και μετά την άμεση βοήθεια περαστικών σώθηκαν δύο γυναίκες όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσαν παραδόθηκε στις φλόγες το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Σταμάτησα, άναψα αλάρμα, έκανα όπισθεν, πήδηξα απέναντι με την πυροσβεστήρα. Προσπάθησα να το σβήσω, δεν κατάφερα και πολλά με τη μικρή μου πυροσβεστήρα, την Τρίκυλη. Ήρθε τρέχοντας κατευθείαν και το παλικάρι που δουλεύει στο Μεντζενάδικο με μια μεγάλη πυροσβεστήρα. Mm-hmm. Την αδειάσαμε όλοι πάνω στο αμάξι και από κάτω. Η φωτιά φάνηκε ότι κόπασε στην αρχή. Και μετά ύστερα ξαναπήρε, ναι, έσταζε φωτιά ουσιαστικά. Δεν ξέρω, μάλλον είχαν πάρει τα λάδια γιατί δεν σταματούσε. Έσταζε από κάτω φωτιά. Ο Θοδωρής Γοστροφίδης ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό και περιγράφει στη Βεργίνα τηλεόραση τα όσα έγιναν ενώ αναφέρθηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης του οχήματος. Δεν ξέραν τι να κάνουμε, αν έπρεπε να το αφήσουμε ή αν. Επειδή το αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά ακριβώς δίπλα στα αμάξια του Rent a Car που είναι στο Μικέλ. Ναι, είχε δηλαδή και άλλα αυτοκίνητα και όλοι φοβόμαστε να μην σκάσουν και τα άλλα. Φοβόμαστε να μην σκάσει και αυτό. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναντιμετωπίσει φωτιά. Πρώτη φορά δηλαδή κάνω κάτι τέτοιο. Πραγματικά φοβηθήκαμε. Όταν άρχισε να παίρνει και το ταμπλό μέσα φωτιά, καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Οπότε εγώ άνοιξα απλώς την πίσω πόρτα, πήρα την τσάντα της γυναίκας και μια μεγάλη σακούλα με πράγματα που είχε. Άνοιξα και τον κορμπαγκάζ και έβγαλα τη βαλίτσα της. Δεν ξέρω αν πήγαινε στο αεροδρόμιο, αν κυρνούσε. Και μετά όλοι απομακρυνθήκαμε. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν έτυχε ή αν τους κάλεσε και κάποιος άλλος. Σε αυτό το σημείο ήρθαν και 2 με 3 Δίας κατευθείαν. Η περαστική και τα αμάξια γενικά προχωρούσαν, περνούσαν από δίπλα μας. Δεν σταμάτησε κανείς να μας βοηθήσει, ενώ μας έβλεπε που τρέχαμε και είχαμε φρικάρει. Εντάξει, όταν ήρθε η αστυνομία, σταμάτησε λίγο πιο μπροστά για να μην περνάει ο κόσμος. Η λωρίδα δηλαδή που ήταν το αυτοκίνητο, εκείνο το δρόμο το σταμάτησαν. Η πυροσβεστική ήρθε αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς το αμάξι καλύφθηκε και κατευθείαν στις φλόγες. Με το που άρπαξε δηλαδή το ταμπλό, το αμάξι τυλιχθήκε στις φλόγες. Να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσαν 2 μηχανές της ομάδας Δίας και απέκλεισαν τον χώρο και συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική υπηρεσία που έσβησε τη φωτιά, χωρίς όμως να καταφέρει να σώσει το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερός.